Ποια είναι η σημερινή ατζέντα, να πούμε το ότι έχουμε πει στην ανακοίνωσή μας. Να ευχαριστήσω τον Ράγκη που είμαστε. Δεν έχω καμία πολιτική σχέση μαζί σας, κύριε. Πάντα στη διάθεση σας. Αν θα πείτε με αυτό, θα γαμάνε αυτό το πόη. Η αίθουσα μας άρεσε, λίγο μετά. Ζητήσαμε να πάμε στην παλιά, στην αίθουσα που είχαμε ξαναπάει στο Δήμο, αλλά ο Δήμος μας είπε ότι δεν θα σε θέση να χρηματοδοτήσει την υπερορία των... Είναι κατηγημένο. Όχι, ναι, είναι κατηγημένο. Σήμερα σε αυτό, ναι. Είναι καλά. Και να σας δώσει ο Δήμος την αίθουσα, θέλει να σε θέσει να χρηματοδοτήσει την υπερορία μια σφαλή. Ευχαριστούμε τον Άγιο λοιπόν. Η σημερινή, η ατζέντα, το πρόγραμμα της σημερινής κουβέντας, είναι αυτά που αναφέρουμε εδώ στην ανακοίνωσή μας, τα οποία μπορούμε να δεν χρειάζεται να τα πούμε ένα-ένα και με απολύτως τυπικό τρόπο. Το τι κάναμε καλά και τι άσχημα στο διάστημα που πέρασε, δηλαδή μια κριτική στο τι κάναμε το προηγούμενο διάστημα και πώς θα μπορούσαμε να διορθώσουμε κάποια λάθη, όπως και το πώς θα γίνουμε περισσότερο, πώς κυρίως τόποι, μόνοι μεγάλοι και μουσείοι θα μπορέσουν να... Σε ένα θέμα που βέβαια και στην τοποθέτηση του καθένα μπορεί να τα συμπεριλάβει όλα. Ένα ιδιαίτερο θέμα, εγώ θα θεωρούσα ότι το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την πολίτευση, το Σύλλογο και τους άλλους συλλόγους του νησιού, που είναι ένα ζητούμενο παρά το γεγονός ότι αναφέρουμε η δική μας εμπειρία και η εμπειρία μάλλον της πλειοψηφίας των δημοτών είναι ότι και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και η Πολίτευση δεν είναι ότι καλύτερο θα περιμέναμε, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Για μας παραμένει ζητούμενο πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Μιλάμε για αρχές, μιλάμε για θεσμούς, επομένως η δυνατότητα και ο στόχος να συνεργαστούμε καλύτερα με τους θεσμούς που υπάρχουν στο νησί, νομίζω ότι είναι ζητούμενο για μας. Επίσης τα εσωτερικά μας διπαρτήματα μπορεί να βγουν στο θέμα, στο σημείο της κοινωνικής, και ένα τρίτο θέμα μπορούμε να το βάλουμε σαν τελευταία. Δεν μπορεί να γίνει στο επόμενο διάστημα, τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να βελτιώσουμε, τι μπορούμε να στοχεύσουμε σαν ενέργειες άμεσα. Λοιπόν, μην το έχεις ετοιμάσει κάτι για... Τι σαν... Ναι, έχουμε κάνει μέχρι τώρα περίπου, κάνεις ένα απολογισμό. Καλωσορίζω και εγώ όλους όσους προλάβατε στην συζήτηση της κίνησης προκειμένου να παιδιάσουν σήμερα το παρελθόν της, το μέλλον της, το σημερινό της. Το τεράστιο στην οποία βρίσκεται και η κίνηση. Προς τις δημοτικές αρχές σε κάθε ανοιχτοποιητία
Για αν είναι τελή προσφορά αξιόμενας εργασίας και όπου και όλου. Αυτή η διαχείριση είχε και θετικό και αρνητικό αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δυνάμεις, τις δημοτικές παρατάξεις, ήταν αρνητικός κατά την άποψή μου και από τις δύο πλευρές. Η μία πλευρά προσπαθούσε να μας υποχρεώσει στην άλλη. Η μεν παράταξη του Δημάρχου με τη μέθοδο της να μας αγωγήσει κυριολεκτικά προσπάθησε να μας υποβαθμίσει. Είδε παράταξη της αντιπολίτευσης αφού έκανε κάποιες προσπάθειες να μας προσεταιριστεί. Δεν ασχολήθηκε μαζί μας και ούτε μας βοήθησε σε κανένα σημείο. Ας κάνουμε λοιπόν μια αναδρομή τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Έχουμε μια δυσκολία επικοινωνίας με τους ντόπιους που κατοικούν στο Μεγαλύσι. Παρόλες κάποιες προσπάθειες που έγιναν, δεν βρήκαμε μια ανταπόκριση. Αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα, αλλά θέλει και μια καλύτερη ανάλυση. Γιατί αυτό, γιατί αυτή η δυσπιστία, γιατί οι ντόπιοι ξεχωρίζουν σε μεγάλο βαθμό εμείς και οι εκτός Μεγαλυσίου. Λες και εμείς είμαστε παρήσαχοι, λες και εμείς έχουμε δουλειά και επιβουλευόμαστε. Τι επιβουλευόμαστε, συμπέρον, τι. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί κατά την άποψή μου. Στην πορεία αντιμετωπίσαμε και ορισμένα προβλήματα μεταξύ μας που μας οδήγησε σε μια εξωστρέφεια. Ίσως ήταν και αυτό το διαγραμμένο, γιατί στην κίνηση ο καθής διευθυντή την αυτοτέλειά του και με μοναδικό σκοπό προσευχόμαστε να το υποσχόμαστε να βοηθήσουμε το Μεγαλύσι. Αυτό δεν έγινε και πολύ πιστευτό. Κάποιες συνωμοσιολογίες, κάποια κομποτετή σχόλια, είστε στατσαρικοί, είστε στην αντιπολίτευση κτλ. Δεν πέρασε το πνεύμα σε πολλούς ανθρώπους ότι εμείς δούμε ανυπερβολώς. Κρατάμε την αποτελειά μας, κρατάμε ο καθής την άποψή του, αλλά σε ό,τι αφορά την κίνηση αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός. Κάναμε διάφορες παρεμβάσεις. Θα απαριθμίσω μερικές σημαντικές. Εκτός από τη διαχείριξη που θέλει, δίνει χέρι βοηθείας προς την πρώτη εξουσία, παρεμβήκαμε στο θέμα του διχασμού. Είναι γεγονός ότι ο Μεγαλύς αυτή τη στιγμή είναι κυριολεκτικά διχασμένο. Είναι σαν τα παλιά πράσινα και μπλε καφενεία, που πραγματικά υπάρχουν καφενεία αυτή τη στιγμή και κέντρα τα οποία δεν πήγαν καλά και πρέπει και να μην διαχρονούν. Αυτό είναι γεγονός. Παρατήκαμε λοιπόν που διέλεγμα και προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα ενωτικό τόνο σε όλο το Μεγαλύσι, γιατί δεν είναι ασχολείται πολλά πράγματα, διότι είναι μια γωνιά στο Μεγαλύσι. Η δεύτερη παράκληση μας ήταν στην αφορά η λειτουργία της δικαιοσύνης στο Μεγαλύσι. Με αφορμή κάποιες ενέργειες της Δημοτικής Παράταξης που περνάει το Μεγαλύσι, προσπάθεια άγνοια μας, παρεμβήκαμε και λέμε ότι αυτές οι πράξεις που και τα γεγονότα παραβιάζουν βασικούς δημοκρατικούς κανόνες. Με παρεμβάσεις μας ιεραρχήσαμε τα προβλήματα του Μεγαλύσιου και αναφέρω νομιμετρικά που αφορούν την ανάπτυξη, τη λειτουργία του ίδιου του Δήμου, το ΣΚΟΑΠ, την προστασία του περιβάλλοντος, τις υποδομές, τους οικισμούς, την εθνική ταυτότητα, όλες αυτές οι παρεμβάσεις μας γίνανε. Το κάναμε, ναι. Όχι εξήμα. Κάναμε και μία παράσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν είχαμε και τις καλύτερες υποδοχής, και μάλιστα γίνανε μάρτυρες ενός κοινικού, προσπάθεια υποκίνησή μας
αλλά κοινή βοή των παϊσταμένων μεγαλυσιωτών, αυτή δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με αυτούς με τα σχέδια του και αυτών που τα είχαν οργανώσει. Θα ήθελα να κάνω μια άλλη παρέμβαση τώρα και να δώσω μια εικόνα που σχηματίσαμε τελευταία, ότι ο Δήμος είναι καλλιγραφικός, αλλά δεν ήταν την παγίδα. Για να λειτουργήσει ένας καλλιγραφικός Δήμος, πρέπει να έχει την κατάλληλη επάνωση και οργάνωση. Εάν δεν έχει, δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ο Δήμος Μεγαλυσίου να υποβάλει ένα σχέδιο να χρηματοδοτήσει το ΕΣΠΑ παρά μόνο για μέσου του Δήμου Λευκάδου. Άρα τι μας κάνανε, δηλαδή. Μας κάνανε Δήμο, αλλά μας έχουν στην αγκαλιά τους και μας περιποιούνται, όπως εγώ τουλάχιστον έχω την αίσθηση, σαν ο Δήμος Λευκάδου με ίδιο συμφέρον. Τίποτα απολύτως δεν μπορεί να γίνει, γιατί δεν έχουμε την κατάλληλη οργάνωση και πάθος. Είναι να είμαστε Δήμος χωρίς καμία εξουσία, χωρίς καμία εξουσία. Τα μοναδικά επαφή που έχει δημιουργήσει αυτή τη στιγμή είναι να φέρει κάποια λεφτά να πληρώσει και δεν μπορεί να λάβει καμία πρωτοβουλία. Τώρα, αν είχε μια άλλη κίνηση μέρος της των αρχών των δημοτικών, μια πρωτοβουλία, μια διαμαρτυρία, εμείς δεν αφήσαμε το πρωτοβουλίο. Πάνε τα πράγματα μόνα τους, όπου γίνει. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απασχολήσει τους μεγαλυσιώτες, γιατί δεν μπορεί να λένε ότι έχουν Δήμο και ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, είτε γιατί υπάρχει ικανότητα, είτε υπάρχει κίνηση, είτε γιατί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα αυτά κάνουν ένα εκρηκτικό την κατάσταση. Παρεμβήκαμε και για την Μαρίνα, θέσαμε το πρόβλημα, παρεμβήκαμε για το κεφάλι, για τα αυθαίρετα και ασπράξαμε διάφορες δικηγορίες, ασπράξαμε διάφορες και κάποιους εθέντους. Εκεί είναι που όμως πρέπει να το τονίσουμε, δεν πήραμε σχεδόν καμία απάντηση από τους αρμόδιους. Φτάνουμε στο σημείο να κουβεντιάζουμε τώρα μέσα στα πλαίσια της κίνησης ότι δεν ιδρώνεται αυτή με κείμενα και διακηρύξεις. Ίσως χρειαστούν κάποιες πιο δραστικές επεμβάσεις μας, παραστάσεις μας, αν θέλουμε να μας αρκετάμε, σκοπεύουμε να ακουστούμε και κάτι να κάνουμε. Τα πράγματα πάνε. Όσοι μείνανε το καλοκαίρι στο Βαθύ και στη Γανήση, αντιληφθήκαμε ότι υπάρχει μια εντύπωση ιδιοκτησιακή πολλών από τον μονάδο του ότι δικό μας το νησί και ότι θέλουμε να το κάνουμε. Γι' αυτό βλέπεις ότι γίνονται πράγματα πέρα από κάθε λογική νόμου κλπ. Και δεν αντιδράει κανένας. Και όταν πάνε να αντιδράσεις, σου λένε εσύ είσαι ξέρος, δεν ξέρεις εσύ έλα εδώ και τα λοιπά, να ζήσεις εδώ και τα λοιπά. Αντιδράσεις παράλογες. Παρατηρούμε και κάτι άλλο. Σκιαμαχίες μεταξύ των δημοτικών παρατάξεων, που εσύ διακριτική το θέλεις. Αλλά όταν παρέμει ένας τρίτος, ενώνονται και προσπαθούν να σε αποκρούσουν. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να τα εξετάσουμε και να δούμε τι γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όταν αποκαλύφθηκε ότι κάποιοι συλλογίδες έκαναν μια παράνομη πράξη της βάρος του Δήμου, οικονομική πράξη. Και είναι αφορμή, ακόμα και ο αντιδήμαρχος να χάσει το τόπο του και να φύγει από τη θέση, και έτυχε να παραστούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη φορά, ο Μέντα Αντιδήματος σηκώθηκε και είπε ότι δεν κατοίκει τα ποινικά, κατοίκει τα πολιτικά, όταν υπάρχει μια κοπή που μελεγγύει πολιτικά. Και εν πάση περιπτώσει το Δημοτικό Συμβούλιο το έθεσε το θέμα και δεν το παρέδωσε τι του πρέπει, όταν η περιουσία του Δήμου και τα τέλη που πληρώνουμε πήγαν στις έπες κάποιων συμπατριωτών.
Αυτά είναι απαραίτητα δεδομένα. Και εμφανίζει μια νοοτροπία που πρέπει να μας προβληματίσει κατά πόσο μπορούμε να πλησιάσουμε την κατάσταση, να την αντιμετωπίσουμε, να την κυνηγήσουμε, δεν ξέρω τι θα πει. Αυτά είναι λίγα από τις δύο αρχές μας και θα πρέπει στο κομικό σημείο που είμαστε να δούμε που πάνε, αν υπάρχουν περιθώρια να αναπτυχθεί η κίνηση, σε τι πρωτοβουλία μπορεί να αναπτυχθεί, πέραν των όσων έχει κάνει και αν αυτές ήταν αποτελεσματικές. Γιατί μέσα στη συγκυρία που ζούμε αυτό το πράγμα αυτή τη συγκυρία, πάρα πολλοί κόσμος θα πάψει να ενδιαφέρεται γιατί έχει πρόβλημα ατομικής επιβίωσης και όχι μόνο για την ελευθερία και για την ενέργεια. Αυτά έχω να πω. Κάποιος να συμπληρώσει από το ΜΜΗ, θα σου αφορθώνει. Το ΜΜΗ στα τελευταία χρόνια πραγματική είναι αλλαγές. Αυτή η αλλαγή που έρχεται στο ΜΜΗ μέσα από την ανάπτυξη, δηλαδή ζούσαν οι κάτοικοι το σαντικά στο ΜΜΗ, το ΜΜΗ πρέπει να συντηρεί το καλοκαίρι που πέντε και 4.000 κόσμου. Υπάρχει μια αλλαγή στο ΜΜΗ. Αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς ενδιασμό. Αν γίνει ο καθένας ό,τι έχει στο μυαλό του, ο καθένας ό,τι θέλει φτιάχνει, το αποτέλεσμα θα είναι από αυτά που έχουμε δει γύρω μας, στον Ιδρύ, δηλαδή το αδιέξοδο. Άρα είναι σίγουρο ότι πρέπει να γίνει ένας ενδιασμός στο ΜΜΗ που να έχει να κάνει με την ανάπτυξη του. Πώς πρέπει να αναπτύξουμε το ΜΜΗ, που στόχο θα έχει τη μακροχρόνια επιβίωση του σε ικανοποιητικό βαθμό. Και το δεύτερο, αυτή η ανάπτυξη δημιουργεί προβλήματα. Δεν έχουμε τα σπιτήρια που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Δεν έχουμε, ας πούμε, τα λύματα που είχαμε πριν από 10 χρόνια. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να προβλεφθούν τι προβλήματα θα δημιουργήσει η ανάπτυξη και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Αυτό νομίζω ότι είναι τα απλά πράγματα, ένα σχεδιασμό στο ΜΜΗ που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Το ίδιο σημαντικό σε αυτό θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γίνει με την ίδια την κοινωνία, γιατί αφορά την κοινωνία. Δεν έχει σημασία, δεν έχει καμία σημασία για μένα να γίνει οποιοδήποτε σχεδιασμό, αν δεν υπάρχει άμεση συμμετοχή τη κοινωνία στο ΜΜΗ. Σε αυτή την πορεία, σε αυτά τα απλά πράγματα δηλαδή, στο σχεδιασμό του αύριο του μεγαλυσίου, παρουσιάζονται έχουν αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα. Μέχρι τώρα οι επιχειρηματίε στο μεγαλυσίου που αναπτύχθηκαν με ένα μοντέλο όπω είναι το μεγαλυσίου τώρα. Και σου λέει, εγώ αναπτύχθηκα. Άρα είμαι εντάξει. Είναι δύσκολο να δουν το αύριο. Να δουν ότι το αύριο δεν θα είναι όπω είναι σήμερα, αλλά θα είναι χειρότερα για αυτού. Γιατί μέχρι τώρα έχει διαφορετικότητα το μεγαλυσίου. Εντάξει, το βαθύ μυρίζει λίγο όταν κάθεσαι να φας σουβλάκι και γίνεται ανοιχτό. Δεν βλέπουμε ότι μεθαύριο θα μυρίζει πολύ και θα χάσουν αυτό που έχουν κερδίσει μέχρι τώρα. Ότι η αλλαγή δηλαδή, αν δεν γίνει, αν υπάρχουν κάποια μέτρα, ότι θα τις επηρεάσει πάρα πολύ. Άλλο μεγάλο πρόβλημα έχουμε είναι το μέσο ηλικίας στο μεγανήσι είναι πάνω από το 50, αν το 60. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα ενός ανθρώπου. Ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο δεν ενδιαφέρονται για το αύριο. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα σε εμάς. Στην προσπάθεια σχεδιασμού του αύριο. Άλλο πρόβλημα είναι ότι εγώ θέλω να δώσω και μια κοινωνία δικιά μου γιατί έχουν την αντίδραση και το δίκτυο των αυτών παρατάξεων. Εκτιμώ ότι πολλές φορές όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, οι παρατάξεις βάζουν το παραταξικό συμφέρον κατά όψη μου, είναι η προσωπική καριέρα του κάθε πολιτικού παρά το συμφέρον του μεγαλύτερου. Εγώ έτσι αιτιολογώ ότι δεν μπορούμε, δεν προτάξω για μένα μια μερίδα ανθρώπου να λέει παιδιά εγώ να βοηθήσουμε όπως μπορούμε και να πλήσουμε τις θέσεις της πόλης. Και η μόνη αιτιολογία που βρίσκονται σε τέτοια πράγμα είναι ότι γιατί υπάρχουν, φοβούνται μη χάσουν την ισχύ παράταξή τους. Μας βλέπουν δηλαδή σε εισαγωγικά σαν εχθρούς, πολιτικούς εχθρούς.
Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι αντίθετο, δημιουργεί πρόβλημα στο σχεδιασμό των αλλαγών προϊόντων στο μεγαλύτερο και πρέπει να σχεδιαστούν αυτά, να μην γίνουν άλλα. Ο διχασμός που έβαλε ο Λούκος, ο διχασμός για μένα προέρχεται από μια διαχείριση της εξουσίας, σαν να είναι ιδιοκτησιακή, σαν να είναι το σπίτι τους. Δεν μπορεί κάποιοι άνθρωποι στο μεγαλύτερο να βλέπουν ότι η εξουσία γίνεται με το άνευσή ψηφίος και οι υπόλοιποι να μην αισθάνονται πολίτες του μεγαλύτερου. Νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα του διχασμού είναι ο τρόπος άσκησης εξουσίας, που ο τρόπος άσκησης εξουσίας είναι αυτός του ιδιοκτησιακού. Δηλαδή, έχω παίρνω το δίμο, κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι πρόβλημα στο σχεδιασμό της ανάπτυξης του μεγαλύτερου. Για να προσεγγίσουμε τους ντόπιους, που αυτό όσο και πενικρά αποτελέσματα να έχει, πιστεύω ότι αυτή η προσπάθειά μας δεν πρέπει να τελειώσει ποτέ, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είναι το μεγάλο κομμάτι δηλαδή που γίνεται, νομίζω ότι πρέπει να μας γίνει αντιληπτό, το μεγάλο παράπονο δηλαδή των ντόπιων, είναι αυτό, δηλαδή ο τρόπος που συμπεριφέρεται η εξουσία στους δημότες που έχασαν σε εισαγωγικά το Δήμο. Το βασικό πρόβλημα σε αυτό που έχουν αυτοί, και τι λένε σε εμάς τους Αθηναίους, σε εισαγωγικά. Λένε, έλα εδώ να ζήσεις, να δεις πώς συμπεριφέρεται η κάθε εξουσία και μετά έλα να δεις το προφίλ της δημοκρατικής παράταξης. Μετά μην μιλάς, ας πούμε, στην εικόνα, για την εικόνα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, έχουμε δύο ομάδες κάτω, έχουμε στο μυαλό μας ποιος είναι ο πιο προοδευτικός και έρχονται οι τόποι και λένε, έλα να δούμε, είναι προοδευτικοί αυτοί οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την εξουσία έτσι, που μας κάνουν να τραβάμε αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν μας καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζετε τα πραγματικά προβλήματα του μεγαλύτερου. Ένα μεγάλο πρόβλημα επίσης είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, την πολιτική. Η σχέση τους είναι το ατομικό συμφέρον κατά 80%. Παλιά το λέγαμε κάποιοι, τώρα έχουμε δύο μαρτυρίες και καταγγελίες επίσημες και του Θανάση Πολυτάρη που έφυγε από τη Δημοκρατία κτλ. Ότι σχεδόν η σχέση των πολιτών με τις δημοτικές παρατάξεις στο μεγάλο ποσοστό είναι το προσωπικό συμφέρον. Αυτό για μένα είναι δομικό λάθος της οποιαδήποτε άσκηση της πολιτικής στο μεγαλύτερο. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορούμε να πούμε, είναι μόνο πρόβλημα του μεγαλύτερου, είναι πρόβλημα της Ελλάδος. Αυτά είναι, πιστεύω, δηλαδή τα αυτονόητα πράγματα, η αλλαγή με λίγα λόγια πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός και να δούμε τι προβλήματα έχουμε, ποια τα προβλήματα που απαγορεύουν να γίνει το απρόστατο, ο σχεδιασμός για το μέλλον της μεγαλύτερου. Και αρρύθμισα κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, να δούμε απέναντί μας για να γίνει το αυτονόητο. Το αυτονόητο είναι ένας απλός σχεδιασμός κριτό. Αν δεν γίνει το αυτονόητο, και έχει τόσο μεγάλα προβλήματα για τους λόγους που ανέφερα προηγουμένως. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη, θα κάνω μια παρέμβαση. Δεν θέλω να πάρω το λόγο τώρα αργότερα. Ή εγώ κατάλαβα λάθος, ή νομίζω ότι η κουβέντα έχει πάει αλλού. Δηλαδή αυτά που είπε ο Τάσος, εγώ συμφωνώ βέβαια απόλυτα. Αλλά νομίζω δεν είναι της ώρας. Δεν είναι της στιγμή. Εδώ δεν ήρθαν για να κάνουν κριτική στον Δήμαρχο αν τα κάνει καλά ή όχι. Όχι, όχι, όχι. Για την κατάσταση των μεγαλύτερων. Εγώ νομίζω ότι ήρθαμε εδώ για να συζητήσουμε λόγω ύπαρξης κίνηση. Αν στον ένα χρόνο που εμείς δραστηριοποιούμαστε, κάνουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι πολλά, είναι λίγα ή είναι καθόλου. Και το μέλλον της κίνησης, γι' αυτό είχαμε. Κασιλάκη, εγώ πιστεύω ότι ό,τι αυτά που λέει ο Τάσος, εγώ και φαντάζομαι και οι περισσότεροι εδώ πέρα, τα έχουμε ακούσει να πούμε 150 φορές. Το τι κάνει ο Δήμαρχος ο Μεγαλής αυτή τη στιγμή και ο κάθε Δήμαρχος στην υπόλοιπη Ελλάδα, λίγο έως πολύ είναι γνωστό. Η κίνηση γι' αυτό είναι. Για να φρενάρει ή για να βοηθήσει λίγο τον Δήμαρχο. Το θέμα είναι το εξής. Εμείς που έχουμε ένα χρόνο ύπαρξης, έχουμε συνέχεια, υπάρχει λόγο να συνεχίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Εγώ γι' αυτό ήρθα εδώ. Δεν ήθελα να συζητήσω
άλλο τα τσάρις, ας πούμε, τα κάνει καλά, τα κάνει καλά. Άλλο τελεία, έχει το λόγο. Τώρα, ένα λεπτό θα δώσεις τώρα. Δεν βάζουμε αυτό το κολλήσαμε σε ένα κουτάκι και άμα βγούμε λίγο έξω. Δεν είμαστε εκτός θέματος. Δεν είμαστε εκτός θέματος. Το περιβάλλον είναι στο οποίο η κίνηση δρά θέσει πολύ μεγάλη σημασία στο τι αποτέλεσμα έχει, τι κατεύθυνση θα πάρει, αν έχει λόγο ύπαρξη όπως έχει, όπως λες εσύ, ή τι κάνει. Είναι γνωστά αυτά τώρα, είναι γνωστά αυτά. Γνωστά είναι. Εγώ παραλαμβάνω, συμφωνώ με τον Τάσο, αλλά νομίζω δεν είναι τη στιγμή. Μια κουέντα θέλω να. Η συζήτηση είναι ανοιχτή και μπορούμε να ξεφύγουμε λίγο. Μετά, πάμε κανένα βόλτα τότε για να γυρίσουμε. Πώς θα γίνει. Μπορεί να έχω ένα λεπτολάκι. Έχεις δίκιο και εμείς έσαι να σου λύσω μια. Εδώ είχαμε να κάνουμε αυτοκριτική της κίνησης. Μια παράδειγμα. Ξέχασα να πω μια πρόταση. Και κυρίως όχι από εμάς. Εγώ το τι θα πεις εσύ για την κίνηση και ο Μάκης και εγώ και τα λοιπά. Εμείς θα ξέρουμε. Εγώ περιμένω από τους κυρίους και τις κυρίες, σε πάση περιπτώσει, που... Τι να πω, σας έλεγε τηλέφωνο, μου λέτε είναι εδώ αρκετική αρκετή, τώρα μεταξύ μας είναι αυτή η πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εγώ περίμενα ότι θα υπάρχει κόσμος, να κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί δεν έρχεται κόσμος, γιατί δεν έρχεται κόσμος, και να ακούσω από την άλλη πλευρά, να ακούσω από την άλλη πλευρά, γιατί μας κρατάνε σε κάποια απόσταση. Δηλαδή, ήρθαν εδώ σήμερα από περιέργεια, ας πούμε, ήρθαν επειδή ξέρω που παίρνουν απέναντι, ας πούμε, ήρθαν επειδή τους έφερε κάποιος άλλος, και να μας εξηγήσουν και να μας πούνε πώς μας έχουν δει μέσα σε ένα χρόνο και να τοποθετηθεί ο καθένας. Όχι να πιέζω να μεγαλύσει και να πω πέρα μια παρέα 10 άτομα, δεν θα πω ονόματα. Έτσι. Και ξαφνικά να πω να επιτείνεις αυτό. Δεν είναι παιδιά, πέστε μου τι συμβαίνει και το πλάκωσα και εγώ μέσα με εσάς. Εγώ θα έκανα τα στραβάκια. Αφού δεν πλάκωσα να σένα, είναι τυχερώσεις. 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 Ξέχασα μια πρόταση. Να δοθεί μια προτεραιότητα στην αποχή πλευρά εκτός γραμματείας. Να μας κάνουν την κριτική που θέλει ο καθένας να μας κάνει. Όποιος θέλει. Όποιος θέλει να του μιλήσει. Και στη συνέχεια, μισό λεπτό, και στη συνέχεια ας τοποθετηθεί ο καθένας από εμάς και ας κάνει την αυτοκριτική του, γιατί εγώ, εν πάση περιπτώσει, αν θα έβαζα έναν τίτλο σε όλη αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, που έχει σχέση με το βήμα, την κίνηση κτλ. Αλλά και πανεπιστημιακά για να γίνει πιο κατανοητός, ο τίτλος θα ήταν «Μονόλογοι χωρίς δυνατότητα». Δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτός είναι ο τίτλος που ταιριάζει σε μένα, σε σχέση με το Μεγανήσι και με αυτά που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μονόλογοι χωρίς δυνατότητα αυτοκριτικής. Αυτό γίνεται. Δεν υπάρχει σύνθεση πουθενά, τίποτα. Λοιπόν, ας πάρει το λόγο η άλλη πλευρά από τη στιγμή. Ας πάρει το λόγο η άλλη πλευρά από τη στιγμή. Να μας πει, να μας πούν, να μας αφήσει να μιλήσουμε. Καλά, ωραία. Θέλω μια πρόταση. Ειδή τώρα και εμείς έχασα να πούμε μια πρόταση. Σε αυτά επομένως, που διαπιστώνουν σαν προβλήματα του μεγανιστήριου, πρέπει να παρέχουμε με κάποιο τρόπο. Την υποχρεωσή μας απέναντι στο μεγανιστήριο. Τα ίδια λέγαμε και πέρυσι. Συγγνώμη. Και πέρυσι, αυτά λέω. Οι τρόποι παρέμβασης αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλοι, εκτός από την επιμονή μας σε συνεργασία με τους θεσμούς του μεγανιστήριου. Και το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να ανοιχτούμε στην κοινωνία του μεγανιστήριου. Αυτός, επειδή υπάρχουν επομένως αυτά τα προβλήματα, ο στόχος της κίνησης λυπείται για αυτό η κίνηση και ο στόχος της κίνησης από εκεί. Έχει λοιπόν ένα χρόνο δραστηριότητα η κίνηση, πρέπει να κάνει την αυτοκριτική της αφενός και η άλλη πλευρά πρέπει όποιος θέλει να τοποθετηθεί και να μας πει δεν ήρθα γιατί ας πούμε στην κίνηση είναι ο Δάσος Ομάδες και ο Λάκης ο Κατοπόλης. Δεν υπάρχει η άλλη πλευρά. Όλοι μαζί μας. Τι λέτε τώρα. Πώς. Αφού δεν υπάρχει. Ναι, εμείς είμαστε τι, 7-8 άτομα είμαστε. Όχι άλλη πλευρά. Κάνουμε μια προσπάθεια όλο τον χρόνο, μπας και γίνουμε 10, 12, 15, 20 κτλ. Δεν καταφέραμε να πούμε τίποτα. Παρακαλώ, ποιος.
Εγώ διαφωνώ απολύτως. Ωραία, εντάξει. Τι έχω καταφέρει, δεν έχω καταφέρει. Όχι. Λοιπόν. Το δούμε. Καταρχήν μου φάνηκε ένα στόχο. Λοιπόν. Δεν το καταλαβαίνω. Φυσικά, εγώ το καταλαβαίνω. Είναι πολύ λίγο. Είναι πολύ λίγο. Ξεκινήσαμε από αυτό. Ξεκινάμε από κριτική ή αυτοκριτική. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της συζήτησης. Αλλά επαναλαμβάνω. Του τα κατεβάζουμε. Είμαστε λίγο να πάει από εδώ, μπορεί να πάει από εκεί. Είμαστε καλά. Δεν είμαστε ούτε κόμμα ούτε. Δεν είμαστε ούτε κόμμα. Καταστατικό δεν έχουμε. Άρα η συζήτηση είναι ανοιχτή και ελεύθερη. Παρακαλώ. Όχι, εγώ ήθελα να πω κάτι. Πρόσφατα, ο Νόρ Κοντούλης μου έδωσε δύο άρθρα της Βαδινής, τα οποία σχετιζόταν με το γυμνάσιο του Μεγανήσι. Και έγραφε πως κάποιοι άνθρωποι, οι δύο παρευρίσκονται εδώ πέρα, ο ένας δευτέρι και άλλος δευτέρι, είχαν ένα όραμα, είχαν ένα κοινό στόχο, μακριά από πολιτικές τοποθετήσεις, αντιπαλότητες και αυτά, και παλέψανε ένα στόχο για το Μεγανήσι. Εγώ πιστεύω κάτι τέτοιες ενέργειες. Μαζί με τους κοινοτάκες. Μαζί με τους κοινοτάκες, ναι. Πρέπει πιστεύω να είναι μπούσουλας για όποιες άλλες κινήσεις. Θέλουμε να δραστηριοποιηθούν και να έχουν μέλλον. Γιατί ο στόχος είναι η ενότητα. Δηλαδή δεν ξεχωρίζουμε αντιπολίτευση, δήμος από εδώ, ένα από το άλλο. Το θέμα είναι να έχουμε ένα κοινό στόχο και ένα κοινό όραμα. Αυτό και το θέμα του Μεγανησίου είναι επίκαιρο πάλι του γυμνασίου. Γιατί τώρα έχουν ακουστεί προτάσεις για να φύγουν Δευτέρα Λυκείου. Δηλαδή φεύγουν Δευτέρα Λυκείου από το Μεγανήσι. Ξαφνικά μετά το γυμνάσιο πρέπει να φύγει αρκετός κόσμος. Γιατί το παιδί θα πρέπει να λύνει δύο χρόνια λόγω από το Μεγανήσι και η οικογένεια αναγκαστικά θα πρέπει να πάρει στην Ελλάδα και να πάρει στην Αθήνα. Και έχει σχέση και με αυτό που προτάσω, ότι είμαστε μια κοινωνία 50-60 εκατομμύρια στο Μεγανήσι. Αν θέλουμε να κρατήσουμε κόσμο που να έρχεται μόνιμα και να μένει στο Μεγανήσι και να δραστηριοποιείται, πρέπει να στόχο να γίνει και τρίτη ηλικία. Όχι να φύγει η Δευτέρα, να γίνει και τρίτη ηλικία. Και αν είμαστε αρκεμάτε, θα κάνουμε και τρίτη στο Μεγανήσι. Έλα. Γι' αυτό λέω, εντάξει. Ούτε ήταν ηλικίου είναι εφικτός στόχος. Ούτε ήταν ηλικίου είναι εφικτός στόχος. Αυτή τη στιγμή. Όχι να κλείσει Δευτέρα. Εγώ δεν είμαι, δεν λέω να κλείσει Δευτέρα. Αν βάλει στόχο να δημιουργηθεί την ηλικίου, ας πούμε, αλλάζει το θέμα, έτσι. Δεν συζητάς να κρατήσουμε τη βίδα ηλικίου, γιατί θεωρείς ότι πρέπει να γίνει. Εκεί ήταν ο στόχος, ναι. Και αλλάζει στόχο. Ακόμη αν δεν είναι εφικτός. Ο στόχος είναι να γεμίσει το γυμνάσιο, ώστε να υπάρχει λόγος. Να μείνει δεσμευμένο. Με δύο παιδιά και με κατευθύνσεις που είναι τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή να φτιαχτεί ένα εκκλησίο, τι θα γίνει, θα έχει κάθε κατεύθυνση ένα παιδί. Εντάξει, δεν είναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή να μιλάμε λίγο σε αριθμητική βάση. Είναι θέμα εικόνα. Και όσο για την ενότητα που μίλησε ο Μάκη, αυτό θέλω να πω, γιατί θα φύγω σε λίγο και ήθελα να το πω, είναι ότι και ίσως να είναι και ένα πρόβλημα της κίνησης. Είναι ότι όταν λέμε ενότητα, τι εννοούμε. Λέμε, είμαστε όλοι μαζί για το καλό του Μεγανησίου. Το καλό του Μεγανησίου όμως, δεν το αντιλαμβανόμαστε όλοι το ίδιο. Και αυτό πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Αλλιώς αντιλαμβάνομαι εγώ το καλό του Μεγανησίου, αλλιώς θα αντιλαμβάνεται ένας επιχειρηματίας που ζει στο Μεγανήσι το καλό του Μεγανησίου, αλλιώς ίσως το αντιλαμβάνεται αυτός που αγόρασε το κεφάλι το καλό του Μεγανησίου. Θα πρέπει δηλαδή να τοποθετήσετε μια βάση. Να υπάρξει μια ιδεολογική βάση στην κίνηση. Τι εννοούμε καλό του Μεγανησίου. Το έχουμε κάνει. Να πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ας πούμε, και μετά να μου απαντήσετε αν έχει τοποθετηθεί η κίνηση. Για την πώληση, τέλος πάντων, να μην την πούμε πώληση, την παραχώρηση στο λιμάνι του Βαφιού. Εντάξει, ξεκάθαρα έχω διαβάσει ότι ήσασταν εναντίον. Είναι η κίνηση εναντίον της παραχώρησης του λιμάνι του Βαφιού.
του λιμένου του βαθιού. Όχι, για... λίγο διαφορετικά. Πείτε το. Κατήγγειλε ότι και σε αυτό που είναι παραβήκανε κανόνες και νομιμότητες. Πολύ ωραία. Αυτό το πολύ ωραία. Γιατί είμαστε εναντίον της παραχώρησης του λιμανίου του βαθιού. Εγώ είμαι εναντίον γενικώς στο να δίνεται δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Είναι όλη στην κίνηση εναντίον του να δίνεται δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Ή η μισή της κίνησης λένε να δοθεί το λιμάνι του βαθιού σε ιδιώτη, αλλά με καλύτερους όρους. Ή κάποιοι λένε κακώς δόθηκε σε ξένο. Ή κάποιοι λένε, δηλαδή, πού πατάμε. Είναι ασαφές. Είναι τελείως ασαφές. Κάνεις λάθος. Τελείως. Τελείως. Θα σου δώσουμε ένα κείμενο εδώ πέρα που... Είστε ξεκάθαρα εναντίον της παραχώρησης του λιμανίου του βαθιού σε ιδιώτη. Να είμαστε όλοι, δεν κατάλαβα. Η κίνηση, σαν κίνηση. Είναι. Μα ναι, υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει πουθενά κανένα. Σου απάντησε ο κύριος Μονιδάρης, εδώ σου απάντησε. Αυτό που λέει είναι τελείως ασαφές. Γιατί? Τι γιατί, λέει, κοροϊδευόμαστε. Όχι, δεν μου απαντάς ξεκάθαρα. Πώς σου λέει, δεν μας καταγγέλλεται τους όρους παραχώρησης. Δηλαδή στην υπέρ της παραχώρησης. Όχι. Αλλά με σωστούς όρους. Μια στιγμή. Εάν ήταν σωστή η όρη παραχώρηση, είστε υπέρ. Μια στιγμή. Εγώ εκεί διαφωνώ. Υπάρχει ένα νόμο που λέει ότι πάει να του παραχωρήσει. Συγγνώμη. Υπάρχει νόμο που παραχωρεί. Είναι, πάση πολύ ψηλά στην πολιτική. Δεν είμαστε καλοί. Καθόλου. Είναι υπάρχει ένα νόμο για κάνει χρήση του νόμου. Συμφωνή. Η τυποθέτηση αυτή είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο κομματικό. Καθόλου. Εμεί είμαστε μια απλή κίνηση ανθρώπων. Είναι καθαρά ιδεολογικό υπόβαθρο. Μην κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για το ιδεολογικό υπόβαθρο τη κίνηση. Τι εννοούμε καλό του μεγανησίου. Ανάπτυξη, ιδιωτική ανάπτυξη, ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά με σωστούς όρους. Ή ένας Δήμος που θα εκμεταλλεύεται πιο σωστά τη δημόσια περιουσία. Τι ιδεολογικό υπόβαθρο είναι. Εμένα λοιπόν, εγώ που είμαι απέναντι, Λάκη, εγώ που είμαι απέναντι. Λέσαι, δεν είμαστε... Γιατί δεν μας αφήνετε να μιλήσω, ρε παιδιά. Τι λέμε, κίνηση τι... πολιτών είναι. Να προσπαθούμε να σε βοηθήσουμε. Μα, δεν είμαστε δημοτική παράταξη. Δεν με νοιάζει. Αν διαβάσει την αρχική διαχείριση τη κίνηση, θα είσαι καλυμμένο να μιλά. Δεν γίνεται, παιδιά. Πώ θα γίνει. Ο Χάρη έχει δίκιο. Ο Χάρη έχει πάρει το λόγο. Ζητάτε. Είμαι ίσω ο μόνο. Που δεν είμαι, ίσως δεν ξέρω αν είναι και κανένας δυο ακόμα, που δεν είμαι μέλος της κίνησης ανάγκων πολιτών και ήρθα να σας ακούσω. Ζήτησες να γίνει κριτική, στην κίνηση. Προσπαθώ να κάνω κριτική και με έχετε διακόψει 12 φορές. Άρα δεν θέλετε κριτική. Τελείωσε. Εγώ λοιπόν σου λέω γιατί δεν είμαι μέλος της κίνησης. Γιατί δεν έχει η κίνηση ιδεολογικό υπόβαθρο. Και ξεκάθαρα ζήτησα να μου πείτε εάν είστε υπέρ ή όχι. Τη πώληση του λιμανιού του βαθιού σε ιδιώτη, του δοσήματο του λιμανιού του βαθιού σε ιδιώτη και δεν μου απαντάτε. Δεν μου απαντάτε. Συγγνώμη, αυτή είναι η άποψή μου. Εάν θέλετε την ακούτε, δεν θέλετε την ακούτε, δεν με νοιάζει. Την ακούτε, την ακούτε. Εμένα η άποψή μου ποια είναι. Το πούμε πολλές φορές. Είμαστε κίνηση. Η κίνηση, και όπως είπε και ο Νίκος στην αρχή, την ειδική μας διακίνηση που κάναμε, είμαστε ανεξάρτητοι. Είμαστε δημοτική παράταξη. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του και συνεχίζει. Εμάς ο μοναδικός σκοπός είναι, σωστά λες και θα το πω όπως λένε, ποιο είναι το καλό του μεγανησίου. Το καλό του μεγανησίου π.χ. δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα αρχιδόμηση. Αλλά το καλύτερο. Δεν θα σου πω εγώ τώρα για το λιμάνι σου. Έτσι, ναι, εγώ διαφωνώ με πολλά το λιμάνι. Αλλά όταν δίνει του Δήμου, το δικαίωμα να κάνει μία παραχώρηση ο νόμος, έτσι, εγώ μπορεί να διαφωνώ με αυτό. Ο άλλος μπορεί να το δέχεται. Δεν μπορούμε, δεν είμαστε παράταξη, κόμματος, πολιτική, κάτι για να πούμε. Γιατί εγώ μπορεί να μην δέχομαι σαν ιδεολογία την ιδιωτικοποίηση, εσύ να την δέχεσαι και υπάρχει εδώ πέρα μία αντιπαλότητα. Αφού λοιπόν δεχόμαστε αυτό το πράγμα, το δεχόμαστε, εγώ μιλάω σαν και τάσεις αλλάξεις, έτσι, λέω το εξής. Αφού έγινε αυτό που έγινε, να το δούμε ή να το... με ποιους όρους έγινε αυτό το πράγμα. Διότι εγώ, εντάξει, κανείς από εμάς, όταν το διαβάσαμε και όταν έγινε η πώληση του λιμανιού, γίνεται πώληση του λιμανιού και ξεπούλημα του λιμανιού, από πολλούς και διαφόρους λόγους, με τα λεφτά που παίρνει ο Δήμος το 2002, κανείς δεν ήξερε ότι με λεφτά του δημοσίου που γίνανε, έτσι, μία μικρή παραχώρηση διαπλάτηση του δρόμου,
έτσι, εκεί στα Χαραμπέκια, αυτά και ο Πισαρίδα και τα λοιπά, αυτό το κομμάτι μπορεί ο κύριος να έρθει να το κλείσει και να το πρωί. Έτσι. Αυτό δεν θα το κλείσει κανένα και άλλα πολλά. Απλώ αυτό σου λέω ότι ναι, η κριτική είναι σημαντικό που θέλουμε. Μόνο να πω μία κουβέντα για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Ότι εγώ δεν είμαι εναντίον τη κίνηση. Γι' αυτό ήθελα να ακούσω τι θέλετε να πείτε. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι, να τελειώσω, να πω. Ότι ένας άνθρωπος που θέλει να μπει στην κίνηση. Γιατί αναρωτήθηκε πριν ο Λάκης, γιατί δεν γινόμαστε, δεν γίνεστε οι 8-12 και οι 12-15 και οι 15-50. Γιατί εγώ ας πούμε, που έχω μια ιδεολογία στο μυαλό μου, που όλοι ξέρουν που ανήκω. Εντάξει, εάν θέλω να μπω στην κίνηση, δεν θα βάλω το όνομά μου από κάτω σε ένα κείμενο που λέει ότι το λιμάνι του Βαθιού καλώς δόθηκε, αλλά κακώς δόθηκε με αυτούς τους όρους. Δεν μπορώ λοιπόν να γίνω μέλος αυτής της κίνησης, είτε αν το δω ότι είναι γενικός για το καλό του Μεγανησίου. Ακόμα και αν το δω έτσι. Γιατί? Γιατί το καλό του Μεγανησίου ορισμένες φορές το αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η κίνηση λοιπόν είναι τόσο ετερόκλητη, είναι τόσο ετερόκλητη αυτή η κίνηση, που δύσκολα θα συσπηρώσει πολύ κόσμο. Λοιπόν. Γιατί αυτές οι διαφορετικές ιδέες θα είναι πάντα πρόβλημα στο να συσπηρώσει πολύ κόσμο. Αυτή είναι η άποψή μου και την καταθέτω εδώ. Αν θέλετε την ακούτε. Αν δεν θέλετε δεν την ακούτε. Πάνω στο σχολείο. Όχι μόνο την ακούμε, την ασφαζόμαστε. Έτσι. Είναι ετερόκλητη. Και αυτό την καραντίνα να έχει πολύ μικρό μέρος δράσης. Πολύ μικρό χώρο δράσης. Δηλαδή μπορεί να δράσει μόνο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Ναι, για τα σκουπίδια, όλοι μαζί. Οκ. Έχει πολύ μικρό χώρο δράσης. Όταν όμως αυτή η κίνηση θα βγάλει ανακοίνωση για 1000 πράγματα, από κάτω τα ονόματα θα λιγώνουν και θα λιγοστεύουν. Γιατί θα υπάρχει πάντα ένα κομμάτι που κάποιος θα διαφωνεί. Κάνεις λάθος. Εγώ κάνεις λάθος. Γιατί. Εμείς πολλές φορές όταν μας ρωτάνε τι είσαστε εσείς σαν ομάδα, η απάντηση είναι πολλές φορές τι δεν είμαστε. Δεν είμαστε ούτε κόμμα, ούτε δημοτική κίνηση, ούτε οργανωμένη ομάδα με κοινή ιδεολογική πλατφόρμα. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που έχουμε μέσα στο μυαλό μας κοινές απόψεις σε πολλά θέματα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί το Μεγανήσι στις σημερινές συνθήκες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν έχουμε θέση κοινή θέση. Ο καθένας από εμάς έχει άποψη αν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ή δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθούν πράγματα. Δεν έχει η κίνηση όμως θέση εδώ. Δεν θέλουμε να έχει θέση για τις ιδιωτικοποιήσεις ή όχι. Θέλουμε όμως, πρόσεξε χάρη, θέλουμε όμως αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Μεγανήσι να το στρέψουμε, να το βελτιώσουμε και να το στρέψουμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή ποτάζω σε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Καθόμαστε να φάμε σουδάκια και βρωμάει το λιμάνι. Εντάξει, εδώ θέλεις ιδεολογία για να παλέψει να μην βρωμάει το λιμάνι. Όχι βέβαια. Λοιπόν, υπάρχουν επομένως δεκάδες θέματα στα οποία μπορεί να συσπηρωθούν οι υπογραφές κάτω από κείμενο ή η συμμετοχή σε αγώνες, γιατί υπάρχει ένα θέμα εδώ, το ότι το μόνο θέμα μέχρι στιγμής η παρουσία μας είναι υπογράφουμε κάποια κείμενα. Σωστά κατά κανόνα, έτσι. Θα μπορούσαν να υπογράψουν από κάτω δεκάδες άνθρωποι ακόμη ή εκατοντάδες άνθρωποι. Τα θέματα λοιπόν στα οποία εμείς θέλουμε να στρέψουμε τη δραστηριότητά μας είναι εκείνα τα οποία μπορούν να συσπηρώσουν τη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. Και πιστεύουμε, εγώ πιστεύω και από εμά την εμπειρία, από το σύλλογο, από τις παλιές κινητοποιήσεις για το γυμνάσιο, για το ξέρω, για το νερό κλπ. Ότι τέτοια θέματα, και τα κλουβιά κλπ. Ότι τέτοια θέματα μπορούν να συσπηρώσουν πολύ περισσότερο κόσμο από τους 20-30 που είμαστε τώρα. Και κάτω από αντίστοιχα κείμενα μπορεί να υπογράψουν χιλιάδες άνθρωποι. Δεν θέλουμε, γιατί να βάλουμε, αφού το πρόβλημα του λιμάνι είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι έτσι όπως είναι αυτό. Υπάρχει ένας λόγος τώρα να μέσα σε ένας όποιος υπογράφει από κάτω, πούμε, είσαι υπέρ του ιδιωτικού τομέα ή υπέρ των δημοτικών επιχειρήσεων. Σε αυτή τη φάση, όταν φτάσουμε στο σημείο να πει αυτό το θέμα,
τότε πιθανόν να πάτε με τον ένα ή με τον άλλο. Για να παίζουμε τις λέξεις. Για να παίζουμε. Καταρχήν, η κίνηση ενεργών πολιτών είναι μια καθαρά πολιτική κίνηση. Βεβαίως πολιτική. Έτσι. Κάθε πολιτική κίνηση λοιπόν δεν γίνεται να υπάρξει χωρίς ιδεολογικό υπόβαθρο. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα, την καταθέτω και ακούστε τη. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, όταν βγάζει μια διακήρυξη που λέει ότι πρέπει να δούμε με ποιους όρους δόθηκε το λιμάνι, εμέσως και μην παίζουμε με τις λέξεις. Λες ότι δεν με νοιάζει αν δόθηκε. Όχι, καλά. Εγώ το αντιλήφθηκα έτσι. Και εγώ και μεγάλη μερίδα λοιπόν του κόσμου το αντιλήφθηκε έτσι. Εγώ λοιπόν σου λέω ότι το θέμα για το λιμάνι ή για κάποια άλλα θέματα δεν χρειάζεται να πας σε αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή βασικό θέμα, βασικό πρόβλημά μας μπροστά. Εγώ θεωρώ ότι εκεί πρέπει να πας. Μπορώ να πω και εγώ το διαφωνήσεις. Κάνε διαφωνούν με το θέμα. Και δεν πάμε. Οι από κάτω διακηρύξεις μας δεν πάνε με 100% πώς το λένε, συμφωνία. Μπορεί να πάνε με 60-40. Και αυτό... Μπορεί να γράψουν 60-40. Γιατί τα λέω αυτά, Μάκη. Γιατί εγώ δεν είμαι κατά τις κηρύξεις. Έτσι. Και θα πρέπει λοιπόν να κάτσει να σκεφτείτε. Γιατί αυτή η διακήρυξη ξεκίνησε με χι ονόματα και αυτά τα ονόματα μειώθηκαν. Μειώθηκαν. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Εγώ ταυτίζομαι απόλυτα από το χάρι. Τι γίνεται όμως. Κάποια στιγμή η κίνηση πρέπει να αποκτήσει και πρόταση. Εμένα όμως εκείνο που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι η διαδικασία, και γι' αυτό είμαι στην κίνηση, η διαδικασία μέσα από την οποία η κίνηση θα αποκτήσει την πρόταση. Η διαδικασία που θα βάλει τον κόσμο να συζητήσει όλες τις απόψεις για το λιμάνι, θα καθίσουμε μαζί σε έναν κόσμο που δεν ενδιαφέρεται. Άρα εκείνο το πρώτο, ο πρώτος στόχος είναι η συμμετοχή του κόσμου, η συζήτηση, και μέσα από τη συζήτηση αυτή ο καθένας να βγάλει τις αποφάσεις, άρα και η κίνηση. Δηλαδή η πρόταση, εγώ έχω την ίδια άποψη μαζί σου μιλάω και για το λιμάνι, εγώ αντίθετο σε 100% στην ειδικοποίηση. Γιατί όμως, δεν βλέπω το πρόβλημα πριν να βγει η απόφαση ότι είναι κακό η ειδικοποίηση. Βλέπω τη μη συμμετοχή του κόσμου. Ας βρεθούμε όλοι μαζί να κουβεντιάσουμε, χάρη στο πρώτο βήμα, να ανταλλαγούν απόψεις, ο κόσμος να ενδιαφέρεται για το μεγαλύτερο και για την πολιτική, και μετά φτάσουμε στο συμπέρασμα. Να δούμε μετά σε ποιο συμπέρασμα θα φτάσουμε. Δηλαδή, εγώ εκείνο που πιστεύω πρέπει να πηγαίνουμε σε στάδια δυστυχώς αυτή τη στιγμή. Το μεγάλο ζητούμενο για μένα και το μεγάλο πρόβλημα είναι η συμμετοχή του κόσμου για τα πράγματα που δεν θέλουμε να ενδιαφέρουμε για αυτό το μεγαλύτερο. Και μετά, σε μία ανταλλαγή απόψεων, θα βγάλει και συμπέρασμα και θα ανέχει και πρόταση η κίνηση. Δηλαδή, δεν θέλω εγώ για παράδειγμα. Είναι πολύ δύσπιστο τώρα. Όχι με εσά. Ναι. Ο κόσμο είναι δύσπιστο πλέον ναι, γενικώ. Με την πολιτική, ακόμα και με το ΜΕΤΗ. Αυτό λέμε. Με την επαναλάβηση. Δηλαδή, εγώ έχω άποψη για την πρόταση για το μεγανήσι, το πώ πρέπει να αναπτυχθεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου προσωπική μου άποψη αν αυτό το πράγμα δεν βγει μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου. Και αν αυτή δεν διηγηστεί και δεν έχει όλε τι προτάσει όλων των πολιτών. Ο πρώτος επομένως στόχος της κίνησης αυτή είναι η συμμετοχή του κόσμου για τα προβλήματα, κάτι που έχει κρύψει παντελώς τα τελευταία χρόνια, στο μεγανίζει και ειδικά τις προηγούμενες δεκαετίες, και μετά θα φτάσουμε στην πρόταση τη δικιά σου ή αν θες θα διαχωριστούμε τότε. Με κάποια. Λοιπόν, μία κουβέντα μπορώ να πω. Μπορούμε να επικεντρωθούμε λοιπόν σε αυτό που λέει ο Τάσος, αφού αυτό είναι η αρχή. Γιατί αν δεν δρομολογήσουμε κάπως τα πράγματα, ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο, ποιο είναι τρίτο, ποιο είναι τέταρτο. Λέει ο καθένας ό,τι θέλει και τα λοιπά. Αν συμφωνούμε όλοι στη μη συμμετοχή, γιατί δεν έχουμε κόσμο, γιατί δεν υπάρχει συμμετοχή κόσμου, ας επικεντρωθούμε λοιπόν πρώτα σε αυτό, να επικεντρωθούμε σε αυτό. Αυτό είναι το πρώτο. Για οποιοδήποτε θέμα μας απασχολεί, εξάλλου το επόμενο βήμα της κίνησης σε σχέση με τα θέματα που θα φύγαμε, θα ήταν οι υπογραφές του κόσμου από κάτω. Για όσους δεν ξέρουν, εμείς στην γραμματεία τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν είχαμε λοιπόν συμμετοχή, κάπου πήγαμε πίσω. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν μια που θέτεται το θέμα τώρα αυτό από το δάσο και εμείς στην γραμματεία το έχουμε χίλιο συζητήσει. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό και παίρνοντας ο καθένας τον λόγο αφού αρχίσει από αυτό, ας πει και άλλες 2, 3, 5 κουβέντες που θέλει. Ας επικεντρωθούμε όμως σε αυτό. Γιατί η κίνηση μετά από ένα χρόνο δραστηριότητα και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις έχει μείνει μόνο στα 7, 8, 9, 10, άντε 12 άτομα. Μια μικρή παρατήρηση που δίνει έμεση απάντηση στο like. Γιατί 3 χρόνια βλέπουμε να καταλαμβάνεται η πλατεία του Δωρατιού και να στείνεται ολόκληρη παράνομη παράγκα και δεν γίνεται καμία εγκυρία.
Ούτε κιχ. Εγώ δεν έχω την απάντηση. Έχεις λοιπόν την απάντηση. Έχω ψάξει. Γιατί δεν έρχονται στην κίνηση. Όχι, δεν την έχω. Με συγχωρείτε. Παντό. Από κάτω θα το βλέπω χάρη. Το πιο τραγικό, αλλά έτσι είναι. Είναι σύνθετο το θέμα, γιατί δεν γίνεται στο κανάλι ένα παράνομο χτίσμα, όλοι λαλάνε, όλοι μιλάνε, καμία κυρία. Γιατί απέκτησε ο λαός του Μεγαλύση μεγάλο βάση ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδιοκτησία και ο καθής περιμένει τη σειρά του πανελλαδικά. Ανέμεται το Μεγαλύση. Πανελλαδικά. Έτσι είναι, ο ένας με τον άλλο. Αυτή είναι. Οι τρεις βασικοί λόγοι, Νίκο, μια που κάνουμε τώρα ένα διάλογο, είναι το προσωπικό συμφέρον, η ψήφη και η αδιαφορία. Αυτοί είναι τρεις βασικοί λόγοι. Λοιπόν, Λάγκη, θα μιλήσει για κανένας άλλος. Αυτό που το χέρι αυτό προσπαθώ εγώ. Αλλά να πείτε μια σειρά το πράγμα, να μην θα χαθούμε, να πούμε πάλι να φύγουμε και χωρίς κανένα συμπέρασμα τίποτα. Πάλι μία από τα ίδια. Να φύγουμε πάλι χωρίς συμπέρασμα τίποτα. Και από εδώ θα προσπαθήσουμε. Σήμερα ο Χάρης, ο Χάρης έφτιαξε κάτι, γι' αυτό λέγαμε πριν ήρθε εδώ πέρα. Έτσι, και πρέπει κάποια στιγμή να επικεντρωθούμε και σε συγκεκριμένα θέματα. Να κάνουμε μια συζήτηση π.χ. το λιμάνι. Όχι έτσι για οριστείες. Ήρθα να συζητήσουμε συγκεκριμένα πράγματα. Το λιμάνι θα συζητήσουμε τώρα εδώ πέρα. Όχι σήμερα. Δεν είπα για σήμερα, με συγχωρεί. Μια επόμενη συνάντηση, να ακούσουμε το λιμάνι. Γιατί εγώ, ο Νίκος, εσύ, μπορεί να λέμε διάφορα πράγματα έτσι. Μπορούμε να επικεντρωθούμε γιατί δεν έχει κόσμο η κίνηση και ποιες διαδικασίες πρέπει να κινηθούν σε ράδι ούτως ώστε να έρθει κόσμος. Αυτό για να γίνει δύο πράγματα χρειάζονται. Κατάθεση απόψεων και αυτοκριτική από τον καθένα μας, από εμάς που συμμετέχει στην κίνηση. Ο Νίκος ήταν στο χωριό πολύ καιρό. Και να σταματήσω κάτω. Η νοοτροπία είναι μία. Όταν την ακούσαμε με τον Γεράσιμο, έτσι, ήρθε ο Γίδας και λέει τι ασχολείστε με το μεγαλύστε, τι ασχολείστε με το μεγαλύστε. Ελάτε μια, εγώστε μια εβδομάδα, αυτή ήταν η νοοτροπία, έτσι, όλου του κόσμου του Μεγαλυσίου. Εγώστε μια εβδομάδα, εγώστε μια εβδομάδα, κάνετε τις διακοπές σας, περάστε καλά και σκοτείτε και φύγετε. Ναι. Αυτή είναι η νοοτροπία, με συγχωρείς πάρα πολύ, τον ανθρώπο που έχουν συμφέροντα κάτω και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς. Γιατί μα βλέπουν πελατειακά τους πιο πολλούς κάτω, δεν τους αλλάζει. Ας το καταγράψει λοιπόν η γραμματεία. Τους αλλάζει. Αυτό σε ενδιαφέρει, είναι ίσως είναι η άγνωστη. Το καταγράψει χάρη του ενός του αλλού που ζουν στο μεγάλο. Δεν σα αλλάζει. Ας το καταγράψει η γραμματεία. Το κύριο μου είναι η γραμματεία. Να καταγράψει τους λόγους. Ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, δώδεκα. Καταρχήν θα σκαλεβάσουμε τους τόνους. Δεν πάει καλά. Με μάλλον μεταξύ μας. Εδώ ήθελα να ακούσουμε απόψεις για τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και πιο πολύ αυθεντική να μην μηδενίζουμε το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι έχουμε κάνει σπουδαία πράγματα, πάρα πολύ μεγάλα πράγματα και πρέπει να τα μεγαλώσουμε, να τα πάμε να γίνουμε καλύτεροι. Και αυτό, γι' αυτό είμαστε εδώ. Τι θα βελτιώσουμε για να πάμε μπρος. Νομίζω ότι η καρδιά του προβλήματος αφορά το νησί και τις συλλογικότητες που κινούνται, είτε είναι δημοτικές παρατάξεις, είτε είναι σύλλογος, είτε είναι η κίνησή μας, είναι το πώς αντιλαμβανόμαστε την ανάπτυξη του νησιού. Αυτή η παιδιά είναι η διαφορά. Εγώ σας μιλάω ειλικρινά, αυτό καταλαβαίνω, ότι γίνεται σήμερα στο Μεγαλύση. Και από την άποψη εγώ πιστεύω ότι αυτά που τόλμησε να ψελίσει η κίνηση ήταν, πώς θα το πω, ρήγματα, όπως και να. Ήταν αυτά που λέμε όλοι μεμονωμένα όταν πίνουμε καφέ, ας πούμε, ή όταν συζητάμε μεταξύ μας και που οργανωμένα δεν πήγε κανείς και συλλογικά να τα πει. Δηλαδή, αυτά που λέει ο Νίκος, είτε η επέκταση πίσω, είτε τα αυθαίρετα, είτε όλα αυτά τα πράγματα, το λιμάνι ακόμα, αυτά είναι ειδωμένα στο νησί από μια σκοπιά. Είναι η ουσία του λιμάνι. Και εγώ νομίζω ότι η κίνηση σε αυτό το τομέα έχει βάλει σφραγίδα, είτε το θέλετε είτε όχι. Εγώ το εισέπραξα και στο νησί, το καταλαβαίνω και τον κόσμο που μιλάει κλπ. Δεν περιμένετε από μια στιγμή στην άλλη, γιατί αυτό θα θυμηθεί, θα κατηγορηθεί. Θα προσωποποιηθεί, όπως ήδη προσωποποιείται και λέγεται με κάποιο τρόπο, να ασχοληθεί, κλπ. Άρα πρέπει να δούμε μια ψυχραιμία το θέμα, να δούμε πού ξεκινάει, πού πάει, πώς προχωράει και ό,τι καθεξής. Δηλαδή, παραδομένου και πανέρχομαι στην αρχική μου σκέψη, ότι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται σήμερα το Μεγαλύση, που είναι η ουσία πια, δηλαδή, ότι
Η ουσία είναι ο τουρισμός με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε τίμημα εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος. Και όταν λέω δημόσιο συμφέρον, εννοώ και την πλατεία και το πεζοπορικό και το χτίσμα εις βάρος ακριβώς του τουρισμού. Και τις εκφέρεις πρώτα. Διότι όταν βάλω, ας πούμε, απλά παραδείγματα που τα ζούμε κάθε μέρα, έτσι. Κάτι μια λεκάνη, ας πούμε, που πετάει μέσα στο λιμάνι εκείνη τη στιγμή μπροστά στα ευρώτητα μάτια 100 ανθρώπων που τρώνε στο μαγαζί του. Αυτό πρέπει να βγει η εικόνα. Και ρωτώ, είναι αυτό το πράγμα ανάπτυξη, ας πούμε, αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος αυτός ή το πρόβλημα που να κάνει μια αρπαχτή και να φύγει, ας πούμε. Για σκεφτείτε αυτές τις πλευρές. Δεν το ξέρει, η άνθρωπη. Είναι η άνθρωπη. Δηλαδή έχει μια κότα που κάνει ένα χρυσό αυγό και σφάζει την κότα για να βρει το χρυσάφι μέσα τη. Αυτό γίνεται στο μαγαζί. Σαν εμένα. Και εδώ μπορούμε να συζητήσουμε πράγματα, να πούμε, να ανοιχνεύσουμε. Και σε ό,τι αφορά το λιμάνι που λέει ο Χάρης, από τη σχολιά μια ιδεολογική ίσω. Εγώ ένα παράδειγμα είπα. Δεν ήθελα να επικεντρωθούμε στο λιμάνι. Όχι. Άρα νομίζω ότι εκεί πρέπει να αρχίσουμε να επικεντρώνουμε. Και υπό το πρίσμα του τι θα καταλήξουμε εμεί και πώ αντιλαμβανόμαστε, α πούμε, μια ανάπτυξη. Υπό αυτό το πρίσμα θα νομίζω θα μπορούμε, που δεν είναι ιδεολογικό, που καλυμμένα είναι ευρύτερα, δημόσιο είναι κτλ. Και υπό αυτό το πρίσμα θα μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και να πάρουμε θέση για το Α, το Β, το Γ πρόβλημα. Έτσι, αυτή είναι η αίσθηση μου. Τώρα δεν μπορώ να πω σε άλλες λεπτομέρειες, καταλαβαίνω και όλοι έχουμε και τις δουλειές μας, όλοι τρέχουμε από εδώ, τρέχουμε από εκεί, καταλαβαίνετε. Είναι και μια εποχή δύσκολη. Α, και να συμπληρώσω και μια τελευταία ερώτηση. Αυτό που λέω πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα τη οικονομική κρίση. Και λέω το εξή απλό. Δεν ξέρω αν έχετε ας πούμε δει πράγματα, αλλά όπως συμβαίνει σε όλη την άλλη Ελλάδα, θα κλείσει και στο μεγέθη. Θα επιστρέψει ο κόσμος, παιδιά, υπό το βάρος τη κρίση τη οικονομική και θα προσπαθήσει να ασχοληθεί με πράγματα. Άρα πολλά πράγματα πρέπει να δούμε και υπό αυτό το πρίσμα. Δεν ξέρω πόσο θα επιβεβαιωθεί αυτή η ευθύνη σου, ποτέ θα γίνει. Του σκουπίσεις, του συντηρήσεις και μετά κάνεις κόσμο, τους κάνατε ίσως ανάποδα, έτσι. Φτιάξαμε υποδομές τουριστικές, καλέσαμε κόσμο και δεν είχαμε καμία άλλη υποδομή να τον αυτοκίνητο να προωθήσουμε. Με αποτέλεσμα αυτό το μπάχαλο, τα αυτοκίνητα, με το λιμάνι του Ρωμάη, τα σκουπίδια, οτιδήποτε, έτσι. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Τρέχουμε τώρα, ας πούμε, πίσω από τις εξελίξεις και δεν νομίζω να... Λοιπόν, ένα θέμα αυτό, το ποτάσουμε. Ένα δεύτερο θέμα είναι η λογική του στυλ, ας πούμε, ή μάλλον στα τάξη, κάνω το κουστάρο. Δηλαδή η παρανομία, ας πούμε, παίζει μάτι που κάνει. Δηλαδή είναι τόσο προκλητικό. Δεν το ξέρω τι να πω. Είναι απίστευτο αυτό, είναι απίστευτο. Είναι τεράστιο κόσμο. Αυτά τα δύο τεράστια τα προβλήματα, τα οποία παίζουν στην παρανομία, ας πούμε, με την αναφορά στην παρανομία. Δηλαδή, πού τα πράγματα είναι. Λέω τώρα αυτά τα θέματα πρώτα θα κινήσω κάτι. Θα τα κινήσω μόνος μου ή να βρω άλλους 10 με τις οποίες να πατάμε πάνω σε 15 λογικές και να, με τη δυναμική των 10 των εκατό των χιλίων να κυνηγήσω κάποια πράγματα. Και υποτίμησα να κινηθώ μαζικά, κατά κάποιο τρόπο, και όχι ατομικά. Από εκεί ξεκίνησε η λογική της κίνησης ενεργών πολιτών ένα νησίου. Τον Αύγουστο πέρσι και μετά λογικά από Σεπτέμβριο με μια παράλληλη του τάσου κινητοποίηση και ξεκινήσαμε. Τώρα, η αντιμετώπιση που είχαμε, ας πούμε, ήταν αμυντική και από τη δημοτική αρχή της Σουλίας εδώ πέρα και από την αντιπολίτευση, γιατί πάλι σου λέει εμείς θα ήταν κοντά στην πηγή και αρχή εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ωραία, πάνω και από τους ντόπιους οι οποίοι είναι βολεμένοι σε μια κατάσταση, ας πούμε, αλφα. Ωραία, κάναμε κάποιες παρεμβάσεις, λοιπόν, παρόλο που δεν είχαμε καμία απολύτως συνεργασία ούτε με τους τρόπους, ούτε με τον διευθύντη, ούτε με τον διευθύντη. Κάναμε κάποια μέρα κείμενα και χαράξαμε πολύ το άκρη και τα νερά. Το θέμα μας είναι τώρα το εξής, εντάξει, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ότι πλέον αυτά τα κείμενα δεν αρκούν
δεν αρκούν. Ας πούμε ότι τον πρώτο χρόνο βάλαμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, μια βάση δεδομένων, πάνω στην οποία πρέπει να απαντήσουμε τώρα το δεύτερο χρόνο λειτουργία με πιο δραστικές κινήσεις από τα κείμενα. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο δραστικοί, πιο εξυγκέλετοι. Πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει βέβαια με μια συμμετοχή του κόσμου. Χωρίς συμμετοχή του κόσμου δεν γίνεται, δεν είπαμε. Εντάξει, ναι, τα κείμενα δεν αρκούν, να πάμε φέτος σε κάτι πιο δραστικό. Αλλά να πάμε κάτι πιο δραστικό, ας πούμε πώς, 10, 15, 20, 25, 100, πόσοι είμαστε για να πάμε κάτι πιο δραστικό. Άρα το θέμα λοιπόν να μην δούμε, να δούμε. Είμαστε, ας πούμε, δηλαδή, τελικά ας πούμε, μπορούμε πάνω σε 10 απλές λογικές να πατήσουν 100 άτομα για να κυνηγήσουμε σωστά το βιολογικό, καθαρισμό. Είμαστε 100-200 άτομα για να γίνουν ένα πάρκινγκ, δύο πάρκινγκ, ένα από τη μία πλευρά, το δύο από την άλλη και μέσα να μην γίνεται από το καπροβιδέο. Είμαστε ας πούμε 200 άτομα να κυνηγήσουμε λίγο το θέμα του κατομεριού που είναι 2011 Βρωμάη. Είμαστε, ας πούμε, μπορούμε να μαζευτούμε 500 άτομα για τα παράνομα στο Σπυρόκα και στο Μανάρι. Αυτό είπαμε, ας πούμε, ούτε βάζουμε θεωρητικά υπόλοιπα, ούτε βάζουμε πολιτικές, ούτε βάζουμε ιδιωτικοποίηση ή μη ιδιωτικοποίηση. 10 πράγματα που βγάζουν μάτι, δηλαδή αυτό το πράγμα τώρα που είναι στο Μανάρι, που είναι 5 μέτρα από τη θάλασσα, βγάζει μάτι. Πώς θα γίνει τώρα, πρέπει να είμαι αριστερός ή δεξιός για να δω ότι βγάζει μάτι. Δεν το καταλάβουν αυτό το πράγμα δηλαδή. Και στο τέλος του 2011 τελείωσαν οι πολιτικές. Ποιες πολιτικές είναι αυτές? Ούτε αριστεροί υπάρχουν, ούτε κεντρώνουν, ούτε δεξιοί. Τι νοσού. Πάρ' το φάτο. Τελείωσε. Έλα βάζεις τώρα να μην κάνει πορείες. Εντάξει. Μεγάλος. Σε ευχαριστώ γιατί είχα δίλημα. Έτσι πράγμα. Που με έφερες από το δίλημα. Αν μπορούμε πάνω σε 10 πράγματα που είναι εξόφθαλμα να συνεργαστούμε για το κάτω του νησίου. Μπορούμε, αυτό συμφωνούμε. Μπορούμε, ας δεν λοιπόν τώρα. Αν θα μπορούμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σου το δούμε. Λοιπόν, Χάρη, νομίζω ότι ο Σπύρος βάζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε. Δηλαδή, ο Σπύρος έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική άποψη. Ότι δεν υπάρχουν δεξιά, αριστερή και κεντρώ. Εγώ έχω άλλη άποψη. Ότι υπάρχουν δεξιά, αριστερή και κεντρώ. Όμως αυτό δεν απαγορεύει να είμαστε στην ίδια κίνηση και να διεκδικήσουμε να ξεδρομήσουμε το βαθύ. Εφτάσαμε 10 πράγματα, συμφωνούμε. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, μαζί προηγουμένως διαφωνήσαμε για κάποιο θέμα. Ναι. Είμαστε πολύ κοντά ιδεολογικά, αλλά για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα διαφωνήσαμε κάθετα. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε, να κυνηγήσουμε το θέμα του, ξέρω, του βιολογικού ή όποιο θέμα μπαίνει.